Πλήρης επιβεβαίωση των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων της εφημερίδας Νέα Κρήτη και της Κρήτη TV συνιστά η ομόφωνη τελικά εισήγηση επί της ουσίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης για το θέμα του Αρχιεπισκόπου. Παρά τα όσα διαραίονταν, αποφάθηκε όχι για την έκπτωση ούτε για τη χειρία του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, αλλά για να επικυρώσει μια εισήγηση προς τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την απαλλαγή του Κρήτης Ειρηναίου από τα καθήκοντά του. Μέσω της σημερινής απόφασης της τοπικής ιεραρχίας, παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές και μεθοδεύσεις που μήνες τώρα παρασκηνιακά δίνουν και παίρνουν, εν τέλει αναγνωρίζει απόλυτα πως η όποια απόφαση ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο φανάρι. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξελέγει από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όπως είναι σαφές, εκείνη έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας υπόψη της ενώπιον του Προέδρου πρωτοδικών ένορκες πιστοποιήσεις των τριών ιατρών καθηγητών Πανεπιστημίου, ομόφωνα αποφαίνεται περί της απαλλαγής του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου από τα καθήκοντά του και αποστέλει την απόφασή της προς έγκριση ή μη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα μέσα από τα οποία προκύπτει και ζήτημα νομιμότητας στη σύγκληση της σημερινής συνόδου. Αν δηλαδή με βάση το καταστατικό της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος ενημερώθηκε για τη σημερινή συνεδρίαση, αν δηλώσε αδυναμία να παραστεί και αν ενέκρινε να συζητηθεί το θέμα με αντικαταστάτη του τον αρχαιότερο ιεράρχη της Συνόδου, δηλαδή τον Μητροπολίτη Λάμπης. Αν αυτό δεν συνέβη, τότε δεν τίθεται ακόμη και ζήτημα ακυρότητας της σημερινής απόφασης. Η Εκκλησία Κρήτης, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο, την προσφορά και το έργο του Σεβασμιωτάτου Προέδρου της κυρίου Ειρηναίου, έλαβε ομόφωνα τη δύσκολη αυτή απόφαση. Είναι φανερό πως μετά την εισήγηση η συζήτηση πλέον έχει ανοίξει για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, με τις τελικές αποφάσεις όμως απαλλαγής ή εκλογής του σε Μητροπολίτη του Οικουμενικού Θρόνου να εναπόκεινται αποκλειστικά και μόνο στην Ιερά και Αγία Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κύκλοι του φαναρίου πάντως έχουν πολλάκις διαμηνήσει τη θέση του σε τέτοια ζητήματα με τη φράση «Καλόν εντάφιον ο θρόνος».